Επ, σε έλειψα. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι το έχω αποσυρθεί να το κάνω. Και ήρθε η ώρα να το κάνω τώρα. Όπω βλέπετε, διαφορετική εικόνα. Κλασικό πλάνο. Μου έχει λείψει και εμένα. Λοιπόν, τι παίζει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχά, από ό,τι έχετε καταλάβει, νομίζω, ή τουλάχιστον ελπίζω, δεν είμαι από την κάμερα την προηγούμενη. Είμαι από webcam. Είμαι από τη webcam τη Razer, την Κίγιο. Κίγιο, Κίγιο, Κίγιο. Δεν, ξέρω, Κίγιο. Σκέτο. Ε, και με βλέπετε από εδώ. Η εικόνα είναι πολύ καλή. Τώρα, γιατί θέλω να μιλήσω εγώ, ακούστε. Και ο λόγο που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή τη webcam αντί για την κάμερα. Ε, αντιμετώπισα κάποια προβληματάκια τα οποία πραγματικά με κούρασαν απίστευτα πολύ στο να μπορέσω να κάνω βίντεο. Το πρώτο ήταν ότι. Και το κυριότερο βασικά ήταν ότι η κάμερα χώριζε το βίντεο σε αρχεία. Δεν ήταν ένα αρχείο, δηλαδή κάθε φορά, ήταν πολλά αρχεία και είχα τρελό θέμα μετά στο edit, στο να συγχρονίζω τον ήχο και τα λοιπά. Ήταν απλά απαράδεκτο. Δοκίμασα τη λύση που είχε πει κάποιο, νομίζω ήταν ο, ο Φούκη, ήσου να νομίζω, ε, ότι μήπως θέλει κάμερα, η κάμερα λέω, η κάρτα SD, ε, να τη κάνω κάτι, ή αν θέλει άλλη, άλλη κάρτα. Δοκίμασα με διαφορετικέ. Έκανα και κάτι πλέον από μόνος μου, τίποτα. Ε, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πάντω μου έβγαλε την πίστη στο edit αυτό το πράγμα. Είχα 9 διαφορετικά αρχεία για ένα βίντεο, ξέρω εγώ. Φανταστείτε, αυτό το έκανα δύο φορές για δύο βίντεο, ήμουν απλά έτσι μετά, νεκρός. Δεν άντεχα. Αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα. Ε, πραγματικά, πέθανα να κάθομαι να κάνω να συγχρονίζω. Με το μεταξύ ξέφευγε κάθε τόσο κάθε. Όσο προχωράγαν τα αρχεία, ξέφευγε λίγο περισσότερο ήχο γιατί γινόταν μια αυτόματη παύση και χανόταν ένα μικρό ε, στιγμιότυπο. Οπότε ο ήχο αντίστοιχα καταλάβατε. Και μου το και κάποιοι στο βίντεο ότι υπήρχε κάποια φορά διαφορά στον ήχο με την εικόνα. Αχ, παιδάκια δεν ξέρω. Γενικά με κούρασε πάρα πολύ αυτό το θέμα με την κάμερα. Μετά, άλλο θέμα εντάξει ήταν ότι η ποιότητά τη δεν ήταν άσχημη. 1080p 60fps, απλά η ανάλυση τη ακόμα και με full φώτα, δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα έχω μόνο το φω του δωματίου και το φω τη κάμερα, τη webcam. Ε, όταν έκανα βίντεο με την κάμερα, είχα φω του δωματίου, το φω το επιπλέον που έχω για τα βίντεο γενικά και φαινόταν σκοτεινό, φαινόταν με πολύ θόρυβο το noise, καταλάβατε. Ε, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Γενικά και η μπαταρία της εντάξει για μπαταρία action καμή είναι κομπλέ. Απλά δεν ξέρω αν θα, τη χρησιμο... αν θα, μπορούσα, να τη... αν θα μπορούσα, να τη χρησιμοποιήσω κάθε φορά που θέλω να κάνω βίντεο π.χ. Ήτανε πολύ κούραση. Πέρα από το γεγονό ότι ότι γέμιζε πάρα πολύ γρήγορα η κάμερα, η χωρητικότητα τη SD από τα βίντεο, γιατί ήταν καλή ποιότητα το αρχείο, οπότε πρέπει να σταματήσω και γι' αυτό. Γέμιζε η κάρτα με αρχεία, σταμάταγα, μετέφερα τα αρχεία, ξανασυνέχιζα, πολύ κούραση για το τίποτα. Εντάξει, όχι για το τίποτα, αλλά πάρα πολύ κούραση στο μετά. Σαν καμερούλα είναι πάρα πολύ καλή. Και δεν θέλω να τη θάβω ψυχολογικά, αλλά για τη δουλίτσα που θέλω να κάνω εγώ δεν ξέρω αν θα με βολέψει. Τώρα, η webcam εδώ. Αυτή τη στιγμή με βλέπετε με το φω τη webcam που έχει το. Δεν ξέρω και πώ να το δείξω να κάνω καθρέφτη. Καταλάβατε, έχει το. Ναι, έχει γύρω-γύρω LED φωτάκι με το φωτιστικό και του δωματίου. Άμα ανάψω και αυτό το φω και κάνει φόκου πάνω μου, έχει ακόμα περισσότερο. Τα χρώματα τη φαίνονται πάρα πολύ καλά. Γενικά η ανάλυση εμένα με ικανοποιεί. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Είναι 1080p, δεν 60fps. είναι 60 fps. Είναι 30 fps. Αλλά νιώθω ότι προτιμάω να βλέπω αυτή την εικόνα που βλέπω τώρα και εγώ εδώ μαζί σα, γιατί έχω κάνει διάφορα... διάφορα τεστ. Να βλέπω 1080p, 30 fps παρά 720p 60fps. Γιατί έχει και 60fps, αλλά στα 720p. Βέβαια δηλαδή η ανάλυση πέφτει αρκετά. Δηλαδή, να κάνουμε μια δοκίμη. Μισό, θα καταλάβετε γιατί βλέπετε άλλο παράθυρο αυτή τη στιγμή. Γιατί άμα πάω τώρα και κάνω αυτό. Είναι 720p, είναι 60fps. Βλέπετε η κίνηση είναι πολύ ομαλή, αλλά η ανάλυση έχει σαφώ πέσει αρκετά. Ίσως μπορέσω να το φτιάξω λίγο με τις ρυθμίσεις, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει. Θα προτιμούσα δηλαδή να παραμείνω σε αυτό που ήμουν πριν. Να είμαι στα 1080p. 30 fps. <laughs> το μόνο αρνητικό που έχει κάμερα, και νομίζω το έχετε παρατηρήσει ήδη δύο φορές που κουνιάμαι λίγο περισσότερο όταν πλησιάζω, δηλαδή θα πρέπει, θέλω να είμαι στο βίντεο λίγο πιο εδώ. Ή γενικά κάπου εδώ δεν ξέρω. Θα δω. Α κλείσω και αυτό το φως, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Είναι το auto focus. Ε, επικοινώνησα και με το support της Razer γενικά, δεν κάνει manual focus η κάμερα. Έχει επιθετικό auto focus, δεν μπορεί να κάνει manual focus. Είναι μεγάλο μείον, ειδικά για βίντεο, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και άμα τα βάλω κάτω, νομίζω ότι πραγματικά θα προτιμήσω τη webcam με αυτή την ανάλυση, αρκετά καλή ποιότητα, με βολεύει. Είναι αρνητικό το ότι δεν έχει ένα προγραμματάκι η webcam από μόνη τη δικό τη software να τη ρυθμίζει κατευθείαν όπω είναι το Synapse για όλα τα υπόλοιπα. Να έχει επειδή δεν είναι μέσα στο, Synapse, να έχει ένα δικό τη software. Δεν έχει και δεν υπάρχει επιλογή manual focus. Δεν μπορώ να κάνω manual focus. Επικοινώνησα και μου είπαν δεν, μπορείς, δεν γίνεται manual focus. Ε, και ναι, από ό,τι έχετε δει, άμα να ανάψω και το φω να το βλέπετε λίγο καλύτερα, άμα πάω π.χ. το χέρι μου μέχρι εδώ, κάνει φόκου το χέρι και άμα το βγάλω μετά κάνει ξανά πίσω σε μένα, οπότε κάνει αυτό το μπρο πίσω. Γενικά, έχει πολύ γρήγορο auto focus, δηλαδή πιάνει κατευθείαν όταν κάτι μετακινείται για να πάει να κάνει focus πάνω του, οπότε αλλάζει. Το κάνω για να το δείτε. Και μέχρι και εδώ να πάω, το αλλάζει το focus. Ε, είναι αρνητικό. Δυστυχώς είναι αρνητικό. Και όσο περισσότερο είναι τα φώτα για να πιάνει καλύτερα, το κάνει ακόμα πιο συχνά. Δεν ξέρω βέβαια. Ε, άμα κάτσω και τα συγκρίνω, νομίζω ακόμα θα προτιμήσω τη webcam για να μπορέσω να βγάλω βίντεο. Ε... Τώρα βέβαια θα μου πείτε κι εσεί. Κυρίω γι' αυτό το κάνω το βίντεο, για να μου πείτε κι εσεί τη γνώμη σα. Το ιδανικότερο θα ήταν να μπορώ να κάνω απλά manual focus από τη webcam και θα ήμασταν. τέλεια. Θα ήμασταν τέλεια. Αλλά. δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το ακόμη πιο ιδανικό θα ήταν να ζούσε η C920 και να μπορέσω να κάνω βίντεο από εκεί. Αλλά δεν ζει. Πέθανε η C920. Όχι ότι αυτή είναι κα κακή webcam. Ίσα ίσα μ' αρέσει και μ' αρέσει και το λεντάκι το... Μ' αρέσει το φως που έχει. Βοηθάει αρκετά. Δηλαδή με σβηστό φαίνομαι έτσι. Είμαι αρκετά πιο σκοτεινός. Τώρα είναι full φωτεινότητα. Είναι καλό, βοηθάει. Δεν με χαλάσει σε webcam. Το auto focus ίσω δημιουργήσει κάποια στιγμή πρόβλημα. Να, το, το έκανε τώρα. Γενικά όταν κάνω και τι κινήσει και μετά κάθομαι ακίνητο, τότε κάνει τον μπρο πίσω. Δεν ξέρω. Μ νομίζω θα την προτιμήσω πάντω για βίντεο. Πείτε μου και εσείς γνώμη. Γενικά η ποιότητά τη μου αρέσει. Το μόνο θέμα είναι το auto focus. Τα υπόλοιπα με την κάμερα τα είπα. Ποια είναι τα θέματα και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω για βίντεο εδώ πέρα. Αν vlog κάτι, αναγκαστικά ίσως την ξαναχρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω. Ε, τώρα, κάτι άλλο που θέλω να πω. Για να μην μακρηγορώ, καταλάβατε πάνω κάτω τι παίζει με τη webcam και την προηγούμενη κάμερα. Λογικά θα προχωρήσω με αυτή τη webcam, πείτε μου τη γνώμη. Τη γνώμη σας από εκεί και πέρα. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω και να ρωτήσω να Παύλα πω. Τα sell -out, όπως πολύ καλά ξέρετε, ε, είναι αγαπημένη σειρά. Και σε μένα και σε εσά. που θέλω, τι θέλω να πω όμως τώρα. Όταν είχε ξεκινήσει αυτή η ιδέα, παύλα πλάκα, γιατί είχε ξεκινήσει μέσα από πλάκα όλο αυτό το σκεπτικό το να ξεκινήσω τέτοιο για καφρίλα, ε, είχα στο μυαλό μου όχι απλά τα ξεπακετάρισμα ή πακέτα κτλ. Έχω εθιστεί κι εγώ στα πακέτα, μην νομίζετε. Αφήστε το αυτό στην άκρη. Αλλά όταν είχε ξεκινήσει όλο αυτό, δεν είχα στο μυαλό μου μόνο το θέμα πακέτα το sellout, το hashtag sellout, γι' αυτό είχε βγει, είχε, το έχω ονομάσει και sellout, ήταν το να κάτσω να κάνω χορηγούμενα βίντεο, όπω μπορεί να γίνονται γενικά, αλλά να τα κάνω όπω θέλω εγώ. Αν είναι κάτι καλό, να το πω. Αν είναι κάτι που δεν μου αρέσει, να το πω επίση. Τώρα, βέβαια, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα που το sellout έχει καταλήξει να είναι περισσότερο το πακέτα. Τώρα αυτό είναι καλό, είναι κακό. Ποια είναι η ερώτησή μου. Άμα τύχει, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Έστω ότι μου έρχεται ένα άκυρο email και μου λέει για χορηγούμενο βίντεο, για κάτι άσχετο όμω. Γιατί πλέον τα πακέτα τώρα δεν ξέρω αν είναι χορηγούμενο βίντεο, γιατί δεν με πληρώνουν ουσιαστικά για να τα δείξω. Απλά μου δίνουν δωρεάν τα τέτοια για να τα δείξω. Εντάξει, ίσω θεωρείται χορηγούμενο, απλά καταλάβατε. Έστω τώρα λοιπόν άσχετο. Έστω ότι μου στέλνουν τώρα ένα mail και με ρωτάνε για χορηγούμενο βίντεο για κάτι άσχετο να δείξω μια εφαρμογή. Εγώ το κάνω στην κατηγορία sellout, το κάνω σε κάτι άλλο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Γιατί πλέον έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα sellout δεν ξέρω αν θα σας άρεσε η αρχική ιδέα. Πλέον δεν ξέρω αν θα μου άρεσε ούτε εμένα η αρχική ιδέα το, τα χορηγούμενα να πάνε εκεί πέρα. Γιατί πλέον είναι τα πακέτα, <laughs> ακόμα και για μένα. Ερώτηση. Απαντάτε. Και είναι κάτι που ξεχνάω. Όχι. Αυτό απλώς, απλά αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το εξή. Ότι λογικά θα συνεχίσω με τη webcam. Λογικά. Θα κάτσω να κάνω μερικά βίντεο τώρα με τη webcam. Και έχω σκοπό για επόμενα βίντεο. Αυτό θέλω να ξέρετε. Έχω σκοπό για βίντεο. Ένα, δύο και ακόμα περιμένω και έχω γενικά στο μυαλό μου sell out να υπάρχουν. Από sell out είμαστε κομπλέ παιδιά ευτυχώ. Έχουμε από εδώ, έχουμε από εκεί και όλα μου στέλνουν και άλλε εταιρείε, Μου στείλει πριν λίγο κι άλλο site για να μου στείλει πράγματα. Όπως ελάτε είμαστε κομπλέ. Μην αγχώνεστε καθόλου. Πακέτα για πάντα. Θα ευχαριστιόμαστε. Θέλω να κάνω και ένα βίντεο με ζούλα το οποίο το έχω χέσει εδώ και ένα μήνα. Τους έχω γράψει. Δεν μπορούσα. Δεν γινόταν να το κάνω. Θέλω να το κάνω. Θα στείλω email για να το κάνω γιατί με ρωτάγανε ξανά θέλω να κάνω βίντεο, να συνεχίσω το σύμπλεγμα της αράχνης, θέλω να κάνω ένα άλλο βίντεο, δεν σας λέω τι έκπληξη, ελπίζω να το καταφέρω, θέλω να συνεχίσω το σύμπλεγμα της αράχνης, το είπα, θέλω να κάνω ε... και ίσως κάτι ακόμα που ούτε αυτό θα το πω, αλλά αυτό θα θέλει λίγο περισσότερο χρόνο, θέλω να κάνω πραγματάκια. Το θέμα μου είναι, συνεχίζω με την webcam ή όχι. Επηρεάζει τόσο πολύ το auto focus Πείτε μου και εσεί τη γνώμη σα, δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα, α πούμε, το σύνορα δεν ξέρω, δεν έχω παρατηρήσει αν έχει κάνει αυτό το μπρο-πίσω. Μπορεί τώρα με τα λιγότερα φώτα να έχει ηρεμήσει λίγο περισσότερο. Α, πείτε μου γνώμη. Πείτε μου γνώμη. Να ξέρω κι εγώ. Γενικά, μου αρέσει η webcam. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Από εκεί και πέρα. Αυτά προ το παρόν. Σα είπα για την κάμερα. Σα είπα για τα βίντεο. Σα είπα για την ερώτηση για το sellout. Πείτε μου κι εσεί. Περίμενω σχόλια. Και αν τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να το ανεβάσω σύντομα.